ήσυχο ντροπαλό και με αυτοπεποίθηση. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισε ο πατέρα τη άτυχη Καρολάιν για τον 32χρονο Μπάμπι Αναγνωστόπουλο όταν τον πρωτοσυνάντησε, χωρί ποτέ να περάσει από το μυαλό του ότι λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν ο δολοφόνο του παιδιού του, ένα πρωινό του Μαου. Ο Ντέιβιτ Κράουτ περιγράφει στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail πω έμαθαν εκείνο το πρωί ότι η πολύ αγαπημένη και γεμάτη ζωή κόρη του δολοφονήθηκε από ληστέ. Πολλοί από του Έλληνε φίλου μα είχαν έρθει και ήταν πολύ λυπημένοι. Στην αρχή ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τι μα έλεγαν, αλλά τελικά τα κατανοήσαμε. Ήταν σαν ένα παγωμένο χέρι να είχε φτάσει στο στήθο μου και να άρπαξε την καρδιά μου. Έκτοτε ήμουν σχεδόν παράλυτος. Τότε νομίζαμε πω η Κάρολα ενδολοφονήθηκε από ληστέ, περιέγραψε ο κύριο Κράουτ και συνέχισε. Την έπνιξε ενώ κοιμόταν. Φαντάζομαι ότι θα περάσει καλά εξηγώντα το αυτό στου συγκρατούμενου του στι φυλακέ κοριδαλού που φημολογείται ότι είναι οι χειρότερε τη Ευρώπη η ημέρα της κηδείας θα μείνει για πάντα στη μνήμη του. Σπάνια έχω δει ένα τόσο θλιμμένο άτομο όπως ήταν εκείνη την ημέρα. Στεκόταν στην εκκλησία κρατώντας τη λιδία, ήταν μια εικόνα δυστυχίας. Παρά τον πόνο μου ένιωσα συμπάθεια για αυτόν. Τι καλό ηθοποιό αποδείχθηκε. Λίγε ημέρε αργότερα όμω παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματο. Όταν βγήκαμε από το εκκλησάκι, περίμεναν δύο ξένοι. Η Σούζαν ξέσπασε σε κλάματα και ο Μπάμπη την αγκάλιασε για να την παρηγορήσει. Τότε ένα από του ξένου βγήκε μπροστά και χτύπησε τον Μπάμπη στον ώμο. Ήταν αστυνομικό. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή ο Μπάμπη συνειδητοποίησε ότι το παιχνίδι τελείωσε. Η τελευταία φράση τη συνέντευξη του 78χρονου πατέρα τη Καρολάιν είναι αφιερωμένη στη Λιβύα. Τονίζει πω τόσο ο ίδιο όσο και η σύζυγό του θα αφιερώσουν τη ζωή του ώστε να μην λείψει τίποτα στη Λιβύα, αλλά και να μείνουν ζωντανέ οι μνήμε τη μητέρα τη.